Τους βασικούς στόχους του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ για την αγροτική οικονομία παρουσίασε ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μιχάλης Δημοσίδης κατά την επίσκεψή του στα δημοτικά διαμερίσματα Ερατινού, Αγιάσματος, Πηγών και Κεραμωτής την 3η 24 Απριλίου. Πρώτος στόχος μας, είπε, μέσα στην επόμενη τριετία είναι να μετατρέψουμε από αρνητικό σε θετικό το ισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών αγροτικών προϊόντων και ήδη αυτό από το 2011 άρχισε να μειώνεται σημαντικά. Ως δεύτερο στόχο ανέφερε τη στροφή στο αγροδιατροφικό μοντέλο που θα στηρίζεται σε ένα καλά τοπικών προϊόντων και θα διαμορφώνεται σε κάθε περιφέρεια. Τα εργαλεία που θα πετύχουμε τους στόχους αυτούς είναι οι περιφερειακές αγροτικές συμπράξεις ως εργαλεία αγροτικής ανάπτυξης, οι σύγχρονες καλλιεργητικές πρακτικές που στηρίζονται στο λιγότερο νερό, φτηνότερη ενέργεια, λιγότερα λιπάσματα και φυτοφάρμακα, η παραχώρηση αγροτικής γης σε νέους αγρότες, το ηλεκτρονικό εμπορικό μητρώο που επιτρέπει την εξυγίαση του κυκλώματος εμπορίας αγροτικών προϊόντων με ταυτόχρονη προστασία παραγωγού και καταναλωτή, καθώς και τα δημοπρατήρια προϊόντων που ήδη λειτουργούν στην κεντρική λαχανοαγορά των Αθηνών και της Ίνδου. Περιοχές του Δήμου Νέστου επισκέφθηκε το πρωί της Τρίτης ο πρώην υπουργός και υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Καβάλας Γιώργος Καλατζής. Από νωρίς συνάντησε ψηφοφόρους και φίλους στη λαϊκή αγορά της Χρυσούπολης, όπου έγινε ιδιαίτερα αποδεκτός. Έκανε βόλτα στα καταστήματα της πόλης της Χρυσούπολης και άκουσε τα προβλήματα των επαγγελματιών. Εκείνο που τόνισε για τον κλάδο του ο κ. Καλατζής ήταν η δέσμευση ότι θα τρέξουν δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, ώστε να ανασάνουν οι μικρομεσαίοι και να μπορέσουν να στηρίξουν τις επιχειρήσεις τους. Στη συνέχεια, ο πρώην υπουργός είχε επαφές με κατοίκους στις πηγές, το Αγίασμα και την Κεραμωτή, από που και μετέβει στο νησί της Θάσου. Οι συχνές επισκέψεις στη Θάσο εκδηλώνουν και το μεγάλο ενδιαφέρον που δείχνει ο πρώην υπουργός για το νησί. Οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει στο παρελθόν δείχνουν έμπρακτα το ενδιαφέρον του για τους εκπροσώπους φορέων του νησιού, αλλά και για τους επαγγελματίες. Μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή θα μπορούν να προμηθεύονται πετρέλαιο θέρμανσης οι καταναλωτές, όπως δήλωσε ο υπεύθυνος τύπου του Σωματείου Βενζινοπολών Καβάλας Μιχάλης Μεταξάς. Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο θα εξισωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης με αυτού της κίνησης. Ο Δήμος Καβάλας συμμετέχει στη διεθνή εθελοντική καμπάνια Let's Do It που φιλοξενείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αφορά τον καθαρισμό ολόκληρης της χώρας μέσα σε μία μόνο ημέρα. Η καμπάνια υλοποιείται μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων ΕΣΔΑ και του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αττικής Ώρα για Δράση. Ως ημερομηνία της κοινής αυτής δράσης έχει οριστεί η Κυριακή 29 Απριλίου στις 11 το πρωί. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, μέλη των τοπικών συλλόγων, μαθητές δημοτικών σχολείων και εκπρόσωποι φορέων θα αναλάβουν πρωτοβουλία καθαρισμού ακτών της Καβάλας. Ρύζι Καρολίνα από τις Αίρες και πατάτες Νευροκοπίου πρόκειται να διαθέσει αυτό το Σάββατο 28 Απριλίου στην Καβάλα ο Σύλλογος Ανέργων και Επισφαλώς Εργαζομένων της περιοχής. Συνεχίζοντας τη λογική της διάθεσης φτηνών προϊόντων, ο Σύλλογος θα διαθέσει το ρύζι σε συσκευασίες των 3 και των 5 κιλών με 1 ευρώ το κιλό και τις πατάτες σε συσκευασία των 20 κιλών με τιμή 25 λεπτά. Η δράση θα ξεκινήσει στις 9 το πρωί δίπλα στο χώρο αναμονής επιβατών στο λιμάνι της πόλης. Χωρίς ρεύμα θα μείνει την Πέμπτη τμήμα της πόλης της Καβάλας από την περιοχή του Αγίου Αθανασίου και βορείως περιμετρικά έως την αρχή του Παλιού. Συγκεκριμένα για να γίνουν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ από τις 7.30 το πρωί έως τις 1 το μεσημέρι θα διακοπεί η ηλεκτροδότηση στις περιοχές Οικισμός Πλατανάκια, Τέρμα Αγίου Αθανασίου, Τέρμα Οδού Ικαρίας, περιοχή πρώην Σανατορίου, νοτίως περιμετρική σε όλο το μήκος της, Λασαϊκά, εργατικές κατοικίες Προφήτη Ηλία, Παιδόπολη, ΕΚΑΒ, Δασαρχείο, Κέντρο Φυτοπροστασίας, περιοχή Δημοτικού Σχολείου Δέπος, τμήμα ΔΕΠΟΣ στα δυτικά, Άνωθεν Μπάτη, Μπάτης, Τόσκα, περιοχή Αμερικάνου και παλιώς στην περιοχή του βιολογικού καθαρισμού. Νέο ισχυρό χτύπημα πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα. Λίγες ημέρες πριν τις εκλογές έκαναν οι Έλληνες ανώνυμους στο Δημοτολόγιο Καρδίτσας, στο ΤΕΙ Καβάλας και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σύμφωνα με ηλεκτρονικά δημοσιεύματα τα οποία ανήρθησαν και την προκήρυξη των hackers. Οι ανώνυμους εξέδεσαν απόρριτα δεδομένα εκατοντάδων πολιτών από τα κυβερνητικά και πανεπιστημιακά δίκτυα και έχουν στην κατοχή τους εταιρικά, οικονομικά δεδομένα και άλλα στοιχεία και καλούν μέσα από το κείμενο προκήρυξης τους πολίτες να ψηφίσουν σαν άνθρωποι και όχι σαν αριθμοί, τονίζοντας ότι υπέκλεψαν ανέγραφα από τους πλέον προηγμένους και ασφαλείς σερβερς για να αποδείξουν ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα είναι τελικά σε δημόσια θέα παρά τον πακτολό εκατομμυρίων που δαπανήθηκαν. Νομίζω ότι ήταν μικρό και παίρνουμε κάποια αντίμετρα αυτή τη στιγμή για να δούμε πώς θα τα λειτουργήσουμε έτσι ώστε να είμαστε πιο ασφαλείς. Όπως ανακοίνωσε η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας, το Ειρηνοδικείο Χρυσούπολης με αποφάσεις του δικαίωσε ζεύγος καταναλωτών μελών της Ένωσης Καταναλωτών Καβάλας, οι οποίοι από συνολικές οφειλές ύψους περίπου 114.000 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν σε βάθος 4 ετών ποσό ύψους 38.400 ευρώ με απαλλαγή τους από το υπόλοιπο, δηλαδή απαλλαγή τους από το 66,32% των χρεών τους. Οι καταναλωτές προσέφυγαν στην Ένωση Καταναλωτών Καβάλας στο τέλος του 2012 και στις αρχές του 2011 ο εκπρόσωπος της Ένωσης
Ένωσης κατέθεσε προς τις πιστώτριες τράπεζες πρόταση εξωδικαστικού συμβιβασμού. Πρόταση την οποία στην πλειοψηφία τους οι τράπεζες αγνόησαν. Ακολούθως, η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας εξέδωσε πρακτικό αποτυχία σε εξωδικαστικού συμβιβασμού και οι καταναλωτές, με τη βοήθεια της Ένωσης Καταναλωτών, κατέθεσαν στο Ειρηνοδικείο Χρυσούπολης σχετικές αιτήσεις δικαστικής ρύθμισης των χρεών τους. Το Ειρηνοδικείο Χρυσούπολης, αφού δίκασε την υπόθεση, εξέδωσε τις αποφάσεις του, με τις οποίες καθόρισε το ύψος των δόσεων που καλούνται να πληρώσουν οι καταναλωτές. Εκπρόσωποι της εταιρείας Οικοανάπτυξης επισκέφθηκαν το Δήμαρχο Νέστου Σάβα Μιχαηλίδη προκειμένου να συζητήσουν διεξοδικά για την έναρξη ψεκασμών για τα κουνούπια. Είναι γνωστό ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού προκήρυξης περιφέρεια, αλλά μέχρι αυτός να ολοκληρωθεί στο πρακτικό του μέρος, δηλαδή να αναλάβει η επιχείρηση Οικοανάπτυξη την καταπολέμηση των επίγειων ψεκασμών και βεβαίως και των εναέριων ψεκασμών που θα δώσουν μια μεγάλη εδώ λύση στο πρόβλημα το τεράστιο των κουνουπιών, εμείς ήδη ως Δήμος Νέστου είχαμε αποφασίσει να ξεκινήσουμε τους ψεκασμούς. Είχαμε κάνει λοιπόν με την δημοτική ομάδα που έχουμε μια προσπάθεια, βεβαίως τώρα έχουμε τη δυνατότητα και τη χαρά να συνεργαστούμε άμεσα με την Οικοανάπτυξη μέχρι το σημείο που θα ξεκινήσουν οι ψεκασμοί της περιφέρειας, να προχωρήσουμε δηλαδή με επιστημονικό καθαρά πλέον τρόπο, εγγύηση της οποίας δίνει ο κύριος Σπύρος Μουρελάτος και ο κύριος Νεάρχου, με την πολιετή του Σπύρα, τους ψεκασμούς από αύριο στην περιοχή του Νέστου, γιατί ήδη το πρόβλημα αυτή τη χρονιά φαίνεται να έχει πολύ μεγάλες διαστάσεις.